Οι ρωσικέ ανακριτικέ αρχέ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ανέσυραν τι σωρού των 10 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του στη συντριβή του αεροσκάφου, το οποίο μετέφερε τον επικεφαλή τη μισθοφορική οργάνωση Βάγνερ Γευγένη Πρικόζιν. Επιπλέον βρέθηκαν και οι καταγραφεί πτήση του αεροσκάφου Embraer, γνωστά και ω τα Μαύρα Κουτιά, που συνετρίβει στη Ρωσία την Τετάρτη σε απόσταση δεκάδων χιλιόμετρων από τη Μόσχα. Οι σωροί 10 θυμάτων ανασύρθηκαν από το σημείο συντριβή του αεροσκάφου. Διεξάγεται μοριακό γενετικό έλεγχο για να εξακριβωθούν οι ταυτότητέ του. Ερευνητέ έχουν στα χέρια του του καταγραφεί πτήση και βρίσκεται σε εξέλιξη λεπτομερή εξέταση τη σκηνή, τόνισε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή με ανάρτηση στο Telegram. Εν τω μεταξύ, παρά τη φημολογία ότι ο Γευγένη Πρικόζιον βρισκόταν στο αεροσκάφο κυκλοφόρησε πληροφορία από ρωσικό κανάλι στο Telegram πως η σωρός του ηγέτη της Βάγνερ έχει ήδη αναγνωριστεί από το χαρακτηριστικό μισοκομμένο δάχτυλο στο αριστερό του χέρι. Ο Πρικόζιν είχε χάσει μέρος του δαχτύλου του, ενώ εξέτει επεινή σε σοφρονιστικό κατάστημα, ανέφερε το ρωσικό κανάλι VCHK Ογκπού στο Telegram. Παράλληλα πρόσθεσε πως ένας ανώτερος διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης αναγνώρισε το πτώμα από τον τραυματισμό αυτό, καθώς και τον υπαρχηγό του, Τμήτρη Ούτκιν, από τα ναζιστικά τατουάς του. Στο μεταξύ δύο ρωσικά μέσα ενημέρωση με πηγέ ασφαλεία εντό του Κρεμλίνου ισχυρίστηκαν ότι ενδεχομένω μία ή δύο βόμβε είχαν τοποθετηθεί στο αεροσκάφο. Σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποστηρίχθηκε ότι οι βόμβες είχαν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του αεροσκάφους κοντά στην τουαλέτα. Αυτό τροφοδοτήθηκε από τις αποκαλύψεις της 39χρονης αεροσυνοδού Κριστίνα Ρασπόποβα, η οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την απογείωση του αεροσκάφους ότι η πτήση της είχε καθυστερήσει λόγω επισκευών της τελευταία στιγμή. Έτσι θεωρήθηκε πιθανό να τοποθετήθηκαν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί στη διάρκεια αυτής της περίοδου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η κατασκευάστρια εταιρεία του αεροσκάφου πάντω υποστήριξε πω στο συγκεκριμένο αεροσκάφο δεν έχουν γίνει επισκευέ από το 2019 ελέω των διεθνών κυρώσεων σε βάρο τη Ρωσία. Οι λεπτομέρειε τη αμερικανική αξιολόγηση ήρθαν στην επιφάνεια την ώρα που ο Πούτιν εξέφραζε τα συλληπιτήριά του στι οικογένειε όσον φέρονται να επέβαιναν στο αεροσκάφο και έκανε λόγο για σοβαρά λάθη που έκανε ο στη ζωή του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.